Για το νέο κίνημα, ο ρόλος σας ποιος είναι, κύριε Σοβογκλέους? Για το νέο κίνημα, εκτιμώ ότι πρέπει να ρωτηθούν αυτοί οι οποίοι προγραμματίζουν το νέο κίνημα. Έχει ρωτηθεί ο κύριος Παπαδάκης. Βεβαίως, να απαντήσει ο κύριος Παπαδάκης, να απαντήσουν αυτοί που συμμετέχουν, αυτοί που οραματίζονται, σχεδιάζουν μια άλλη πολιτική. Και πρέπει να πω. Ένα λεπτό. Εσείς δηλαδή είστε ακόμη, θεωρείστε μέλος της ΕΔΕΚ, θεωρείστε ότι θα μπείτε σε αυτό το νέο κίνημα? Τι απ' όλα θεωρείστε? Θα απαντήσω, Νικήτα, θα απαντήσω. Αλλά πρώτα να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Μην με βομβαρδίζετε για να μπορέσω να δώσω απαντήσεις. Πρώτα-πρώτα, δεν ασπάζομαι την ιδέα δημιουργίας ενός νέου πολιτικού χώρου και θέλω να τεκμηριώσω πολιτικά. Να τεκμηριώσω ότι πρώτος θα βλάψει βεβαίως την ΕΔΕΚ και όσοι λένε ότι δεν θα βλάψει. Δεν θα είναι, λένε νέα ΕΔΕΚ, θα είναι κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω και ακούω τι λένε, αλλά νομίζω ότι ο πολίτης, ο μέσος πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θέλει να ακούει την αλήθεια. Ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ από το 69 μέχρι σήμερα. Και όταν ιστορικά στελέχη δημιουργούν όχι μια νέα ΕΔΕΚ, αλλά μια κίνηση, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να πούμε την αλήθεια και εμείς που είμαστε στην ΕΔΕΚ, αλλά και αυτοί που πάνε να δημιουργήσουν μια νέα κίνηση, ότι οι τιμένοι από αυτή τη διαδικασία, να μου επιτραπεί η έκφραση, ή με ποδοσφαιρικούς όρους, είναι ένα αυτογκόλ, θα είναι η ΕΔΕΚ. Θεωρείτε τους ενδιαφέρει ή όχι? Με συγχωρείτε. Τους ενδιαφέρει αν θα είναι ειτημένη η ΕΔΕΚ ή όχι? Αυτό να ρωτηθούν ήδη. Αυτό που προσωπικά κάνω μια πολιτική πρόβλεψη και μια πολιτική διάγνωση που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη γνώση. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι όλοι οι συναγωνιστές ή αν θέλετε οι πρώοι συναγωνιστές ήταν στελέχη, μαχόμενα της ΕΔΕΚ, έδωσαν πολλά στο κίνημα και βεβαίως η μια νέα κίνηση αναφίβολα που έρχεται μέσα από τα σπλάχνα της ΕΔΕΚ, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Συνεπώς, λέτε, κύριε Σοβοκλέους, δημιουργεί πρόβλημα, μην το κάνετε, τους λέτε, και εσείς συνεχίζετε στην ΕΔΕΚ. Μπορείτε να μου το απαντήσετε ξεκάθαρα? Θα το απαντήσω ξεκάθαρα. Πρώτα-πρώτα, δεν είμαι από αυτούς που συμβουλεύουν. Είναι πολιτικά όρημοι να πάρουν τις αποφάσεις. Εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ και λέω τη θέση μου τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν υιοθετώ μια τέτοιου είδους πολιτική πρακτική. Η ΕΔΕΚ χρειάζεται να ενώνει, χρειάζεται όλα τα στελέχη, δεν περισσεύει κανένας. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πρόεδρος του κινήματος κατά καιρούς απάντησε σε αυτό, έκανε κάθε προσπάθεια κτλ. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα πρέπει η ΕΔΕΚ πλέον να προχωρήσει με προτάσεις δημιουργικές στην κοινωνία, να ξεφύγει από αυτή την εσωστρέφεια. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει, ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Και η ΕΔΕΚ όπως την ξέρουμε και βρίσκομαι, θα έλεγα, στην πρώτη γραμμή του κινήματος. Δεν είμαι γυρολόγος της πολιτικής και απαντώ, Νικήτα, και σε σένα αλλά και σε κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει. Έχουμε πάρει από την ΕΔΕΚ, χρησιμοποιώ μια έκφραση και θα τη χρησιμοποιήσω και μέσα από την εκπομπή σας, την οποία δανείζομαι από τον αείμνηστο Κατσιφάρα και το έχω πει και στο πολιτικό γραφείο. Ναι. Εάν δεν ήταν, είπε κάποτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας μας. Έχω δικαίωμα, Νικήτα, να πάρω αυτό το μήνυμα από τον αείμνηστο Κατσιφάρα και να πω ότι αν δεν ήταν η ΕΔΕΚ, ο Σοφοκλής, ο Σοφοκλέους και νομιμοποιούμε να μιλώ μόνο για την ΕΔΕΚ, για κανέναν άλλο και δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλο, δεν θα με γνώριζε κανένας πολιτικά υπό την έννοια ότι ως υπουργός, ως ευρωβουλευτής, ως δήμαρχος, μακροβιότερος δήμαρχος εν ενεργεία της Κύπρου, ως αντιπρόεδρος του κινήματος 15 χρόνια, μια τέτοια συμπεριφορά να δημιουργήσουμε ένα νέο χώρο ή να συμμετέχω σε μια νέα διαδικασία παράλληλη, δηλαδή μια νέα κίνηση, έχω την πεποίθηση ότι θα ήμουν πολιτικά. Θα ήταν άδικη προς την ΕΔΕΚ, λέτε. Μάλιστα. Συνεπώς, μένετε στην ΕΔΕΚ. Έχετε αρμοδιότητες τώρα στην ΕΔΕΚ ή απλά δήμαρχος Λευκάρων? Ακούστε, ναι. Ως πρώην υπουργός, ως πρώην ευρωβουλευτής, συμμετέχω και μπορώ και δύναμη να συμμετέχω στο πολιτικό γραφείο, στην Κεντρική Επιτροπή. Πράγμα το οποίο όποτε μπορώ. Δηλαδή, ο κύριος Σιζόπουλος μπορεί να στηρίζεται στον κύριο Σοβοκλέους, κύριε Σοβοκλέους? Ο κύριος Σιζόπουλος μπορεί να στηρίζεται στον κύριο Σοφοκλέους μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο, μέσα από ένα δημιουργικό λόγο και βεβαίως σε καμία περίπτωση, και το λέω δημόσια και απαντώ βεβαίως δημόσια, όχι αν θέλετε σειρώμενος, μιλώ ναι, για τον Σοφοκλέους, αλλά πάντοτε δημιουργικά, συναγωνιστικά, με θέσεις,
με αντιθέσεις, ποτέ φημωμένος και πάντοτε παραγωγικά με σκοπό την ενότητα του κινήματος. Μας ενώνουν περισσότερο από αυτά που μας χωρίζουν με τον Μαρίνο Σιζόπουλο και βεβαίως με τον κάθε πρόεδρο του κινήματος. Η πολιτική πρέπει να κλείσει τον κύκλο της προσωπικής, αν θέλετε, σχέσης και αν θέλετε ακόμα επηρεασμό από τις σχέσεις. Κύριε Σοφοκλέους, πείτε μου. Είναι ιδέες, ναι. Απόψεις, ιστορία. Ευχαριστώ.